Η μετάλλαξη όμικρον είναι πλέον η κυρίαρχη μετάλλαξη σε ολόκληρη τη χώρα, όπως αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Συγκεκριμένα, η μετάλλαξη όμικρον επικρατεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με τη Δέλτα πάντως να επιμένει σε αρκετά μέρη και να διατηρεί ψηλά ποσοστά. Τα μεγαλύτερα τα καταγράφει στα Ιόνια νησιά με 27,27%, στην Κεντρική Μακεδονία με 24,19%, στο Βόρειο Αιγαίο με 24% και στη Δυτική Μακεδονία με 21,43%. Στην Αττική τις εβδομάδες αναφοράς έχει πέσει στο 6,54%. Στο θέμα αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας, Άγγελος Σπύρου, μιλώντας στο Start. Η πανδημία έχει ακόμα παρουσία στη ζωή μας. Ο κορονοϊός υπάρχει ακόμα στην κοινότητα. Οι σκληροί δείχτες έχουν ακόμα παρουσία στις δημόσιες δομές, στα νοσοκομεία μας, στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων, που αργά αλλά σταθερά μειώνονται σιγά σιγά. Αυτό σημαίνει ότι επικρατεί ακόμα η μετάλλαξη Δέλτα, είναι το ένα. Και το δεύτερο, ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών 60 ετών και άνω δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση του εμβολιασμού ή είναι ακόμα ανεμβολίαστοι. Αυτοί δημιουργούν μια ανθεκτικότητα στο σύστημα υγείας και επιβαρύνουν, αν θέλετε, και το νοσοκομείο, και οι σκληροί δείχτες, αυτοί που είναι η μονάδα ειδικών λοιμόξεων αλλά και εντατικής θεραπείας, καθυστερούν να μειωθούν. Τα κρούσματα αυτά, για να αλλάξουν, για να επικρατήσει κυρίως η όμικρον, όπως αρχίζει να επικρατεί, θα πάρει χρόνο κυρίως ακόμα, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, να ακόμα ο ιός δηλώνει την παρουσία του. Χρειάζεται να εφαρμόζουμε τους κανόνες που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Ο εμβολιασμός προέχει στην πρόληψη και το καλό και το θετικό είναι ότι υπάρχουν σιγά σιγά και φάρμακα που όποιος νοσεί με κορονοϊό να απευθύνεται στο γιατρό τους και ο γιατρός άμεσα στην πλατφόρμα θα μπορεί να δει ποιος θα δικαιούται και ποιος όχι.